Ξεκινώ, κύριε Πρόεδρε, με το επίγον. Στους δήμους, λοιπόν, της Αμφίπολης και της Νέας Ζύχνης, εκεί στις Σέρες, οι καταστροφές από τη θεομηνία του Σαββάτου είναι πρωτοφανείς. 25.000 στρέμματα καλλιεργιών, ένα βήμα κυριολεκτικά πριν από τη συγκομιδή, καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Μια ολόκληρη κτηνοτροφική μονάδα στη Νέα Ζύχνη διαλύθηκε ουσιαστικά με τεράστιες ζημιές σε υποδομές και ζωικό κεφάλαιο. Αυτά τα είδαμε με τα μάτια μας στην περιοδία που κάναμε. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, πέρα από τις έγκαιρες καταγραφές και τις αποζημιώσεις στο 100% χωρίς περικοπές, να χορηγήσει άμεσα μια γενναία έκτακτη κρατική οικονομική ενίσχυση σε αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να ζήσουν τις οικογένειές τους και να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με τα έξοδα της επόμενης καλλιεργητικής περίοδου. Αυτό είναι που επήγει για τους ανθρώπους αυτούς, άνθρωποι οι οποίοι για φέτος χάνουν κυριολεκτικά κάθε πηγή εισοδήματος. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο για το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ένα νομοσχέδιο το οποίο προσφέρεται κατά την άποψή μας για συμπεράσματα. Συμπεράσματα για το λαό και για το πώς οι σημερινές του ανάγκες αγνοούνται, τσαλαπατιούνται από την πολυδιαφημισμένη καπιταλιστική ανάπτυξη. Αντί λοιπόν το κράτος που το χρυσοπληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες να κατασκευάσει στο ελληνικό και να λειτουργεί με δική του ευθύνη ένα πάρκο μητροπολιτικό ανοιχτό για το λαό με όλες τις απαιτούμενες σύγχρονες υποδομές, αυτό το κράτος, το αστικό κράτος, με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παραχώρησε το τεράστιο φιλέτο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού των 6.200 στρεμμάτων, το παραχώρησε στους επιχειρηματικούς ομίλους προκειμένου να επενδύσουν, για να κερδοσκοπήσουν βέβαια. Σε αυτά τα μεγάλα βλέπετε οι διαχωριστικές σας γραμμές εξαφανίζονται τελείως. Κι έτσι, αντί για πάρκο, με τις δικές σας ψήφους, επαναλαμβάνω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, οι λαϊκοί άνθρωποι της περιοχής και όλης της Αττικής θα δουν κοντά στα σπίτια τους να ξεφυτρώνει ένα τσιμεντένιο δάσος από ουρανοξύστες και από πάνω από 1.000 πολυτελείς κατοικίες. Θα δουν από τα 4 χιλιόμετρα της παραλίας, την οποία θα βλέπουν με το κιάλι, αφού τα 3 από αυτά τα 4 χιλιόμετρα θα γίνονται ξενοδοχεία, μαρίνες και βίλες, και το ένα μόλις χιλιόμετρο που απομένει να κατακλείζεται και αυτό από κάθε λογής εμπορικής δραστηριότητες, θα δουν με λίγα λόγια να ξεφυτρώνει δίπλα τους μια ιδιωτική πόλη δισεκατομμυρίων. Το The Ellinikon Project, όπως λέτε, που αν και χτισμένη από το λαό, θα είναι περίκλειστη για αυτόν και τις ανάγκες του. Όσο για τις δουλειές που τάζετε στον κόσμο ότι θα ανοίξουν, δεν λέτε ότι αυτές φροντίσατε όλοι σας, με τους νόμους σας, να είναι δουλειές μέσα στην ένταση, μέσα στην κακοπληρωσιά και μέσα βέβαια στο εργοδοτικό ξεσάλωμα. Και αντί, προσέξτε, αντί σε μια περιοχή στα νότια προάστια 520 τόσων χιλιάδων κατοίκων, η οποία έχει μονάχα ένα νοσοκομείο, ένα, το Ασκληπιείο Βούλας, και αυτό με ένα σωρό ελλείψεις, έρχεστε τώρα πάλι όλοι εσείς και ολοκληρώνετε, όπως λέτε, το έργο ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, και τι κάνετε? Ανοίγεται ένα καζίνο. Αυτό θεωρείτε ότι λείπει από την περιοχή? Ένα καζίνο ευρέως φάσματος, όπως το λέτε, για να σκορπίσετε τον τζόγο παντού. Να ποια είναι η ανάπτυξη που φέρνετε? Παρασιτική, σκληρή, σάπια για τους πολλούς, γεμάτη κέρδη όμως, τρελά κέρδη για τους λίγους. Πάμε τώρα και στο Σκαραμαγκά, λίγο πιο πέρα. Τα λέτε όλα στην εισηγητική σας έκθεση. Το τρέχον, λέει, διάστημα υφίσταται ένα πλήρες επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης των ναυπηγείων
προγραμματισμένο και έτοιμο να τεθεί προς υλοποίηση που επιβάλλει την ομοθετική εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρυθμίσεων, σαν αυτές εδώ, για την αναδιάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Παραχωρείτε, ξεπουλάτε μια εμβληματική επιχείρηση της χώρας μας, τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, στο ιδιωτικό, το μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο κεφάλαιο, ειδικά αυτό που έχει και ισχυρότατες διασυνδέσεις και με ξένους, ιδίως τους Αμερικανούς. Αυτό είναι και το νόημα εκείνης της φράσης της εισηγητικής έκθεσης για την αξιοποίηση, όπως γράφεται, της νευραλγικής γεωστρατηγικής θέσης της χώρας στην υπηρεσία, βέβαια, πάντα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την τελευταία πράξη ενός αντιλαϊκού έργου, στο οποίο έργο πρωταγωνίστηκαν όλες ως τώρα οι κυβερνήσεις. Συνειδητά λοιπόν αυτές οι κυβερνήσεις και με βάση τις ευρωενωσιακές οδηγίες απαξίωσαν την ναυπηγική βιομηχανία της χώρας μας για να φτάσουμε στον ειδικό εκαθαριστή που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να δώσει τη χαριστική βολή στους εργαζόμενους των ναυπηγείων. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές, αξιοποιώντας και τα σκανδαλώδη προνόμια που τους παρέχει το ελληνικό κράτος και τα οποία φροντίσατε να τα βάλετε μέχρι και στο Σύνταγμα, αυτοί λοιπόν οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 287, παρακαλώ, πλοία σε ασιατικά ναυπηγεία. Με το σημερινό λοιπόν νομοσχέδιο εξασφαλίζονται όλες οι πολεοδομικές και χωρικές απαιτήσεις του νέου ιδιοκτήτη ιδιώτη, με τις νέες χωροθετήσεις, παρακάμπτονται όλες οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των αδειοδοτήσεων και φυσικά το νέο επενδυτικό σχέδιο, όπως λέτε, υπάγεται στον αναπτυξιακό νόμο του 2021, νόμος ο οποίος εξασφαλίζει την ταχύτατη αδειοδότηση και φυσικά τις μεγάλες, πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές. Την ίδια στιγμή το ίδιο νομοσχέδιο δεν λύνει κανένα από τα ζητήματα της εξασφάλισης της δουλειάς των εργαζομένων, οι οποίοι απαιτούν να έχουν και δικαιούνται βεβαίως τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν επιλύονται ούτε τα ζητήματα των αποζημιώσεων, ούτε τα ζητήματα καν της απόδοσης των δεδουλευμένων τους, των κόπων τους, του ιδρώτα τους, προκειμένου τα ναυπηγεία να δοθούν στους νέους ιδιοκτήτες απαλλαγμένα από τις εφυλές τους προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι φυσικά απολύονται. Κι όμως, λέμε εμείς, θα μπορούσαν πραγματικά τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και όλα τα ναυπηγεία της χώρας να αναπτυχθούν και να κάνουν θαύματα και για τους εργαζόμενους και για το λαό και για την οικονομία της χώρας. Και για να κατασκευάζονται, να συντηρούνται, να επισκευάζονται πλοία, αλλά και για να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι, όπως οι μεταφορές, για να υποστηριχτούν οι ανάγκες της εθνικής οικονομίας, της εθνικής άμυνας, οι εργαζόμενοι. Για όλα αυτά, για την ανάπτυξη των ναυπηγείων, υπάρχουν και έχουν και πολύτιμη εμπειρία και έχουν βεβαίως και μια τεράστια τεχνογνωσία. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι όχι μια απλή κυβερνητική εναλλαγή σαν αυτές που συνηθίζεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ή παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, αλλά τα κλειδιά της οικονομίας να βρεθούν στον ίδιο το λαό και ένας ενιαίος αποκλειστικά δημόσιος φορέας ναυπηγικής βιομηχανίας, ενταγμένο στο κεντρικό σχεδιασμό, με κριτήριο τα κέρδη και με κριτήριο όχι τα κέρδη, αλλά τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι η βασική, η στοιχειώδης προϋπόθεση για να αναπτυχθούν τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και τα υπόλοιπα σε όφελος των λαϊκών αναγκών. Το αίτημα το δικό μας είναι να αποσυρθεί φυσικά αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.